Γραμμή. Θέλετε να τον καλημερίσετε, τον κύριο Καμένο. Ω, το ζυζάνιο της Βουλής. Ζυζάνιο της Βουλής. Εσύ. Καλημέρα. Προς τι είναι. Γιατί, όχι καθόλου. Καθόλου. Καλημέρα, αγαπητέ. Τιμητικό θα έλεγα. Τιμητικό. Αυτό σου λέω. Έτσι όπως είναι η Βουλή, άμα είσαι ζυζάνιο, η ιστορία σε γράφει. Άμα έχεις άποψη και σου λένε θέλω κομματική πειθαρχία, δίθεν για τη Μακεδονία, τότε είμαστε για Ζουρλομανδία που είχε πει ο αείμνηστος. Τελικά δύο καμένοι δεν χωράνε. Κοίτα, ο ένας είναι πιο καμένος από τον άλλον προφανώς. Ποιος είναι πιο καμένος από τον άλλον. Λοιπόν, μάθαμε εδώ. Έχουμε και χιούμορ. Πάντα. Υπάρχει ένα εξαιρετικό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στα παραπολιτικά. Το οποίο είναι φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, όταν το διαβάζεις και μετά είναι σαν το Σπίρτο. Λες, σιγά, Σπίρτο ανακάλυψα. Αλλά μέχρι που το ανακαλύψει κανείς, για φαντάζω πως αναβωτιά ο άλλος. Από το βράδυ ξεκίναγε. Λοιπόν, λέει το συγκεκριμένο σενάριο. Ότι ο καμένος, ο πολύ καμένος, ο περισσότερο καμένος, είπε σε εσάς, την κοινοβουλευτική ομάδα, κάποια στιγμή, ότι μην αγχώνεστε, όταν ο Τσίπρας αποφασίζει να πάμε σε εκλογές, θα μας ενημερώσει εμάς και εμείς θα κάνουμε ηρωική έξοδο, επαναστατική, για να κρατήσουμε κόσμο, ώστε να μπορέσουμε να ξαναμείνουμε στη Βουλή. Αυτό αληθεύει. Περιφραστικά το είπατε, η ουσία είναι αυτή, ναι, ότι θα έχουμε ενημέρωση και θα κάνουμε εκλογές όποτε μας συμφέρει. Και αυτό δεν το λέω εγώ μόνο, έχει βγει από συναδέλφους ανώνυμα στο site το πολύ καλό, το οποίο είναι κυβερνητικό, στο News247. Κάποιοι ένιωσαν τύψεις, έχω πει και εγώ τα πιο πολλά, είπαν και οι υπόλοιποι τα υπόλοιπα. Ναι, όποτε μας συμφέρει, σε συνεννόηση. Ναι, ότι δηλαδή... Αυτό είναι λίγο... κοιτάξτε, υπόθηκαν πολλά σε εκείνη την κοινοβουλευτική. Δεν ξέρω κάποια στιγμή. Σύντομη, γιατί δεν θα περάσω 20 χρόνια για την ιστορία. Δεν έχουμε 20 χρόνια εμείς για τη Μακεδονία μας εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να βγουν στη φορά, διότι, όπως είπα και σήμερα το πρωί, και ενημερώνω μέσω του σταθμού σας στη Βόρεια Ελλάδα, όλους τους φίλους στη Μακεδονία, να το έχουν υπόψη τους και τον κύριο Ζάεφ, ότι τη στιγμή που υπέγραφε σύμβαση κύριο Ζάεφ, κύριε Ζάεφ μου, καλέ μου άνθρωπε, η κυβέρνηση εδώ πέρα ετοίμαζε πραξικόπημα για να μην κυρώσει τη σύμβαση στην Ελλάδα. Οπότε μήπως να μην τα κάνετε εσείς όλα αυτά εκεί πάνω, κύριε Ζάεφ μου, και εκτεθείτε, διότι εδώ οι δικοί μας θέλουν να πάνε σε εκλογές βιαίως, όπως είπε και ο πρόεδρος, με χίλιους τρόπους, για να μην κυρώσει τη σύμβαση και δεν βρουν την ψήφο τους. Και αυτό μήπως θα πρέπει να το δούμε διπλωματικά, διότι δεν θα έχει και ισχύ η σύμβαση. Δηλαδή λέει ο Δημήτρης Καμένος ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μην... Δεν υπάρχει ενδεχόμενο, υπάρχει σαφής πρόθεση. Ο κύριος Πάνος Καμένος είπε θα κάνουμε εκλογές όπως μας συμφέρει, θα έχουμε συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα, μην στεναχωριέστε, ψηφίζουμε τώρα και όταν έρθει θα κάνουμε το πάνω να μην περάσει. Το είπε σε εμάς, το είπε και δημόσια, μετά είπαν για 180, το 180 να ξέρετε και να γνωρίζουν οι πολίτες ότι δεν μπορεί να ισχύσει, είναι μόνο με 151, τους 180 ψήφους τους ζητάει η Βουλή όταν έχουμε ζητήματα σοβαρά παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Και αν πείτε κάποιο τέτοιο θέμα, είναι ακόμα βαρύτερη θέση αυτού που ζητάει του 180. Καταλάβατε τι λέω. Εμάς ο Κώστας ο Χρυσόγονος, αγαπητέ μου κύριε Καμένο. Ναι. Ο Κώστας ο Χρυσόγονος, με τον οποίο μιλήσαμε πριν από 10 μέρες για το θέμα αυτό, ενδεχομένως και 15, μας είπε εδώ, αν λείπουν οι 100 βουλευτές, δεν χρειάζονται 151. Χρειάζεται ένας παραπάνω από τους μισούς του αριθμού των βουλευτών οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην ψηφοφορία. Και ναι, μάλιστα και με κατώτατο όριο του 75. Η μόνη δηλαδή διάταξη που βάζει ο κανονισμός, δεν ξέρω το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής είναι να μην είναι κάτω από 75. Δηλαδή, μην είναι 100 άνθρωποι και πούμε με 51 περνάει. Αν είναι 160, περνάει με 81. Αν είναι 190, περνάει με 86. Ναι, δεν το έχω διασταυρώσει, νομίζω ότι έχει δίκιο και μας το είπε ο Κώστας ο Χρυσόγονος εδώ. Και δεν ξέρω τώρα. Υπάρχει αμφισβήτηση. Προσέξτε, τι λέμε όμως εδώ. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας, μέσω του κυρίου Τζανακόπουλου, ανακοίνωσε την επόμενη μέρα που ο κύριος Καμένος είπε για άλλη μια φορά: εγώ θα φέρω 180 για να μην περάσει ποτέ, το οποίο δεν ισχύει, ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και θα περάσει. Ένα λεπτό. Άρα, τι λέμε τώρα εδώ πέρα. Ότι ένας είπε και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στους ψηφοφόρους και στους Έλληνες: εγώ θα κάνω το πάνω να μην περάσει. Και η κυβέρνηση ίδια λέει θα περάσει με ψήφο εμπιστοσύνη. Όπως περίπου έγινε και η πρόταση Μομφής. Περίπου έτσι έγινε. Άρα τι λέμε, ότι δεν γλιτώσαμε με τη στάση των ΑΝΕΛ το Βόρεια Μακεδονία, τη μακεδονική γλώσσα, τη μακεδονική στήρα και την καταστροφή των εμπορικών σημάτων και όλα αυτά που θα έρθουν συμπαραμαρτούμενα στο μέλλον. Ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου, Καμένε, πέρα από αυτό, τα κόμματα. Αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα και δεν κάνω τώρα αντιπολίτευση στο πρώην κόμμα μου. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να μου βάζουν και τύπου.
κομματική πειθαρχία για εθνικό θέμα. Ναι. Στη διαγραφή. Ξέρετε κάτι, για εμάς οι οποίοι το βλέπουμε λίγο πιο έξω από τον πυρήνα της Βουλής και των σχετισμών των κομματικών και που προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη, εγώ διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το άρθρο του Βενιζέλου, ο οποίος για το θέμα που συζητάμε και πολύ πρόχειρα το αντιμετωπίζουμε, χθες άκουσα τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν σαφέστατος, είπε θα δούμε να μην κυρωθεί η Βουλή, εν τούτης, αν κυρωθεί, τα περιθώρια στενεύουν. Τι είπε ο Βενιζέλος, τι έγραψε, τον οποίο δεν ξέρω ποια άποψη δεν έχετε. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο αν κυρωθεί. Αυτό λέω, ότι, ναι, αλλά, λέω αλλά δεν έχουμε, έχουμε περιθώριο. Καν περιθώριο να μην την κυρώσουμε κιόλας, λέει ο Βενιζέλος. Αυτό ακριβώς το έχω πει πρώτος, πριν τον κύριο Βενιζέλο, το οποίο το σέβομαι. Ότι αν κυρωθεί από τους Σκοπιανούς τελειώσαμε. Διότι θα απομονωθούμε διπλωματικά από τις... Το σύμπασα διπλωματική κοινότητα. Άρα είναι, άρα είναι ένα, ένα άχαρο, ανούσιο, επικοινωνιακό τέχνασμα αυτή η ιστορία από μέρους κυβέρνηση. Αν οι Σκοπιανοί εφαρμόσουν βήμα-βήμα αυτά τα οποία υπέγραψαν, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εκτός αν θες να εγκληματίσεις σε βάρος της Ελλάδας, να πεις ότι εγώ τώρα δεν την κυρώνω. Θα εγκληματίσεις με το χειρότερο δυνατό τρόπο, διότι η διεθνής απομόνωση, όταν δεν έχεις regling SM και Ευρώπη και τους πουλήσεις και τους Ευρωπαίους. Τους πεις εγώ είμαι εδώ, υπέγραψα συμφωνία, αλλά δεν δημώ την ψήφο μου, δεν δημώ την υπογραφή μου. Τότε σε διαλύσανε, η διπλωματική πίσωση στην Ελλάδα θα είναι αφάνταστη. Άρα ευελπιστούμε ή προσβλέπουμε, προσβλέπουμε να προσκρούσει όλη αυτή η ιστορία στα βήματα που πρέπει πρώτα να κάνει η Φύρο. Εγώ θα πω το εξής. Ας πούμε τώρα ότι οι Σκοπιανοί δεν προχωρήσουν. Εσείς πιστεύετε η διεθνής κοινότητα, εφόσον έχει συνυπογραφεί η σύμβαση μεταξύ των δύο μερών, θα αφήσουν τους Σκοπιανούς με αυτή την κυβέρνηση να μην το υπογράψουν? Να σας διαβάσω τι λέει η παράγραφος 9 στο τελευταίο άρθρο 20, στην τελευταία σελίδα που είπα πάνω από τις υπογραφές. Την έχω διαβάσει και διαγώνια και κάθετα. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα και είναι αμετάκλητες. Και, και αφαιρεί τρία συγκεκριμένα πραγματάκια τα οποία είναι έτσι και δεν αλλάζουν όποιος. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της. Στο 1, 3 και 1, 4. Άρα, στο 1, 3 και 1, 4. Το μάθαμε όλοι απ' έξω, άρα δεν έχει σημασία ποιος θα είναι κυβέρνηση και θα το κυρώσει αυτή. Θα ισχύσει επαόριστο και είναι αμετάκλητη και η ονομασία και η γλώσσα και η ταυτότητα και η διαδικασία των Σκοπίων που είναι στο 1-4. Άρα δεν έχει σημασία αν ο κύριος Ζάεφ δεν καταφέρει να το περάσει, που θα το περάσει γιατί είναι να πάρουν 30 δις. Έτσι, τρεις φορές το ΑΕΠ τους θα πάρουν οι άνθρωποι. Θα φάνε και αυτή θα γίνει δουλειά εκεί. Θα πιέσει η διεθνής κοινότητα να υπογραφεί και τότε θα βγει και η Ελλάδα και θα πει: εγώ τηρώ το δικό μου μέρος και τότε το τηρεί ο άλλος. Προσέξτε, θα πιέσουμε και εμείς για να το κάνουν οι άλλοι. Θα ζήσουμε στιγμές απείρου κάλους σε αυτή την πατρίδα. Θα πιέζουμε εμείς να λέμε: παιδιά, οι άλλοι δεν δέχονται το Βόρειο Μακεδονία. Για να το στριμώξω διπλωματικά. Λοιπόν, δεν είναι καλή αυτή η συμφωνία. Και επειδή οι υπογραφές έχουν μια ισχύ μέχρι τις κυρώσεως, εγώ κατέθεσα και μια ερώτηση προχτές στη Βουλή, δεν ξέρω αν το μάθατε, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, για τυπικούς λόγους αλλά και ουσιαστικούς, προς το γραφείο του Πρωθυπουργού και το γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, να μου δώσουν τη διαδικασία εξουσιοδότησης που παρήχε η κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός στον κύριο Κοτζιά για να πάνε υπογράψεις πρέσπες. Τα θέλω γραπτός. Με ποια διαδικασία του δώσαμε εξουσιοδότηση να πάνε υπογράψει? Επίσης, όλα αυτά τα μικρά νομικά κομμάτια είναι ένα μικρό puzzle το οποίο πρέπει να μαζέψουμε για να δώσουμε μία μάχη και έναν αγώνα. Διότι τον αγώνα πρέπει να τον δώσουμε. Θα είναι αυτό πιστεύω. Για τον Δημήτρη Καμένο, θα είναι, θα είναι το θέμα που θα ρίξει την κυβέρνηση στο Σκοπιανό? Μαζί με το αλβανικό που θέλουν να το λύσουν και αυτό, ελπίζω δηλαδή να μην έρθει και αυτό μέσα στο καλοκαίρι και τα έχουμε εδώ, δεν θα έχουμε άλλα θέματα πάλι. Ο Κοτζιάς είπε πριν πάει, δεν ξέρω πότε θα πάει διακοπές, είπε πριν πάω διακοπές, εκτός άμα δεν πάει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει διακοπές αυτός κάθε δύο χρόνια τώρα, αλλά το ζήτημά μας είναι να δούμε τους όρους πριν να έρθει και αυτό έτοιμο στη Βουλή. Διότι εκεί έχουμε τσαμουριά, τσάμιδες, διεκδικήσεις εδώ πέρα περιουσιών και διάφορα άλλα που λένε μέσα στα βιβλία τους, οι χάρτες. Εγώ έχω φέρει στη Βουλή, τις με ερωτήσουν δύο χρόνια τώρα, οι χάρτες είναι μέχρι την Άρτα, τα σχολικά βιβλία που διδάσκονται σήμερα. Επίσης φαντάσου τώρα, Δημήτρη μου, να πούνε ότι το Βόρειος Ήπειρος είναι αρθρωτικό και να πει ο Ράμα δεν το θέλω. Είναι λυτρωτικό. Θα το πούνε. Ναι. Άρα το Βόρειο Μακεδονία τι είναι? Θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Το Βόρειο Δημήτρη μου, άκου να σου πω. Εδώ θα είσαι. Ένα προορισμός και το άλλο είναι λυτρωτικό. Εδώ θα είμαστε. Εγώ με το θέμα των τζάμιδων και τις εκκρεμότητες που έχουμε, έχω ασχοληθεί σε πολύ αρχές 90 από τρέλα και το έχω διαβάσει αρκετά το θέμα των τζάμιδων. Θα είναι το πρώτο ζήτημα που θα τεθεί. Ότι το Βόρειο Ήπειρος πρέπει να εκλείψει.
Εδώ θα είσαι, θα το δούμε. Εγώ γι' αυτό το είπα, δεν το είπα τυχαία. Και έχω καταθέσει και στη Βουλή δύο φορές μία πρόταση να κάνουμε εξεταστική επιτροπή στην Βουλή διακομματικά, να πάρω υπογραφές, για τις περιοδίες των τζάμιδων και τις αποζημίωσεις που πρέπει να πληρώσουν στους Έλληνες της Εσπροπία και όχι μόνο. Πόσους σκοτώσανε, πόσες περιουσίες καταστρέψανε, γιατί πρέπει να ζητήσουμε λεφτά εμείς. Και δύο χρόνια μου γυρνάει πίσω η πρότασή μου και την έκανα προς τον κύριο Βούτση, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών λέει, επειδή είμαστε εμείς διαπραγματεύσεων, να μην αγρέψουμε τα πράγματα. Εγώ για να διευκολύνω λίγο, είμαι βέβαιος το παρακολουθείς το θέμα, πρέπει να σου πω ότι η άλλη πλευρά, σε επίπεδο ιδιωτών, όχι μειονότητα στη Θεσπρωτεία, σε επίπεδο ιδιωτών, είναι κοντά στο να δικαιωθεί από ευρωπαϊκά δικαστήρια για την περιουσία τους. Στο λέω, βάλτο στην άκρη και αν θες, όποια στιγμή θες να σε ενημερώσω. Έχουν προσφύγει. Όχι, το θέλω, φυσικά, και είναι πολύ κοντά στο να δικαιωθούν ως ιδιώτες, γιατί λέει με λαϊκά δικαστήρια τότε, χαρακτηρίζοντάς τους δοσύλλογους, τους είχαμε αρπάξει τη δημόσια περιουσία. Σας το λέω γιατί το παρακολουθώ. Τώρα, θέλω να σας πάρουν από αντιπρόεδρο. Κοιτάξτε, με την διαγραφή μου για τη Μακεδονία μας, έστειλε ένα μήνυμα στον κύριο Βούτση, το οποίο τον εκτιμώ σαν πρόεδρο της Βουλής, όχι για τις πολιτικές του απόψεις, το γνωρίζει και αυτός και εγώ, αλλά δεν έχει να κάνει, ότι θα διευκολύνω τη διαδικασία της Βουλής και θα παραιτηθεί κτλ. Ως όφυλα ανθρώπινα και θεσμικά. Χωρίς να ξέρω βέβαια ούτε άνοιξα κανονισμούς και τίποτα, δεν με ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή. Πηγαίνοντας τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο, έτσι αυτό έγινε Σάββατο, Δευτέρα πρωί είχαμε γραφείο. Οι συνάδελφοι των ΑΝΕΣ, την κοινοβουλευτική ομάδα, μου έστειλαν εκπροσώπους τους και θέλουν να με πετάξουν τις κλωτσές από το γραφείο έξω. Να φύγω την ίδια μέρα. Λέω, ρε παιδιά, είμαι εδώ πέρα 3,5 χρόνια. Έχω αρχεία απόρριτα και εξεταστικές επιτροπές, πορίσματα τέτοια, να τα μαζέψω, έστω μια εβδομάδα, να δω που θα τα πάω στις κούτες. Και φυσικά, όχι, θα φύγει σήμερα 24 ώρες. Ρε παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό. Όχι, θα φύγει 24 ώρες. Οπότε και εγώ ξέρεις τώρα, δεν είμαι για πολλά. Δεν είσαι και πολύ ευγενική ψυχή, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ναι, γιατί όταν σου λένε θα φύγει με τις κλωτσές από το γραφείο σου που είσαι. Ποιο σου το είπε αυτό, δώσε μου λίγο τώρα πικάντικο ρε. Η κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιο, κάποιο, ποιο μπροστά, δηλαδή, ο φίλος μου. Δεν θα πω τίποτα. Ο Θανάσης ήταν εκεί. Δεν νομίζω. Δεν έρχεται κοντά μου, δεν μπορεί. Απλώς λέω, είστε εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οπότε ρωτώ τις υπηρεσίες της Βουλής, ρε παιδιά. Τι κάνω εδώ πέρα, μου λένε είσαστε στα καλά κύριε Βοδίσσα, είστε αντιπρόεδρος, το γραφείο είναι γραφείο αντιπρόεδρου, θα το παραδώσετε όταν και εφόσον παραιτηθείτε, αν γίνει πρόταση μόρφης. Λέω, παιδιά, τι είναι η πρόταση μόρφης, δεν το κατάλαβα, δεν είναι σε διαδικασία. Μου λέει, πρέπει να μαζευτούν 50 υπογραφές, να γραφτεί μια πρόταση μόρφης στο πρόσωπό σας, για πλημελή άσκηση καθηκόντων, ως αντιπρόεδρος δηλαδή, αυτή είναι η μορφή, όχι η πολιτική μορφή, και εφόσον μαζέψει πάλι 151 ψήφους, ή θα παραιτηθείτε την ίδια μέρα ή θα διαγραφείτε. Τώρα το κατάλαβα. Εκθέσετε... Πρόταση μορφής από το σύνολο του κοινοβουλίου, δηλαδή. Προσέξτε τώρα, εγώ έχω ψηφιστεί από 182. Ναι. Αποφάσισα δε, μόλις έμαθα ότι δεν μπορούν να φύγουν και κατά παράβαση του κανονισμού και από προσωπική πίκρα, να μην πω καμιά άλλη βαρύτερη κουβέντα, θέλω να με βγάλουν την ίδια μέρα το γραφείο μου στο δρόμο. Λοιπόν, είπα, παιδιά, πάρα πολύ ωραία, περιμένω την πρόταση μορφής. Να δω τι θα γράψετε, 50 συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και 8 των ΑΝΕΛ, δεν ξέρω ποιοι θα υπογράψουν, πώς θα τεκμηριώσετε την πρόταση μορφής στο πρόσωπό μου για πλημελή άσκηση καθηκόντων, όταν προς τιμήν το κύριος Βούτση χθες είπε στη διάσκεψη του Πρόεδρου ότι ήμουν εξαιρετικός αντιπρόεδρος και δεν δείτε θέμα. Εδώ έχουμε, θα ζήσουμε ωραίες στιγμές. Γιατί ο κύριος Βούτση είπε δεν έχει δείτε θέμα. Ο κύριος Καμένος ήταν εξαιρετικός αντιπρόεδρος, εξαιρετικά στα κατεβάσματα. Άλλη διαδικασία δεν προβλέπεται, έτσι, μόνο πρόταση μορφής. Δεν προβλέπεται άλλη διαδικασία. 50 υπογραφές. Πρόταση μορφής τεκμηριωμένη βάση κανονισμού Βουλής για πλημελή άσκηση καθηκόντων ή παραβίαση τόσων πρέπει να κάνει ο αντιπρόεδρος Βουλής και ομιλίες αυτών που κάνουν την πρόταση μορφής έως 5 ομιλητών και μετά μία ώρα δική μου ομιλία. Επάνω στην πρόταση. Εγώ θα ήθελα να σου πω, αγαπητέ μου Δημήτρη, στη θέση σου, θα είχα υπερψηφίσει την πρόταση μορφής για να τους κάνω και πλάκα. Αλήθεια σου λέω. Θα είχα υπερψηφίσει. Θα έλεγα σύντροφη, ναι, και εγώ είμαι. Δεν ξέρω αν έχεις δικαίωμα να ψηφίσεις αφού είναι η μορφή για εσένα. Θα έλεγα και εγώ με έμφαμε τον εαυτό μου. Ήμουν ένας ανίκανος πρόεδρος, αντιπρόεδρος Βουλής. Ήταν λάθος η επιλογή του κόμματος να με επιλέξει. Τέλος. Και 182 συναδέλφων. Αυτό, ναι. Θα το έκανα. Αλήθεια σου λέω και θα γέλαγα. Μετά θα γραφόταν στην ιστορία. Πρέπει να είμαστε λίγο ψυχραιμοί. Απλώς βλέπεις εδώ και το σύστημα έχει κενά. Δεν μπορεί να διαγραφεί ο αντιπρόεδρος παρά μόνο εάν παραιτηθεί ο ίδιος ή αν έχει εκτελέσει πλημελώς, εμφανώς έχει παραβιάσει τον κανονισμό της Βουλής, το οποίο δεν συμβαίνει.
Άρα, όταν κάποιος καθίσει να γράψει μια τεκμηρίωση για την πρόταση Μομφής, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και πλάκα, έτσι. Οπότε θα το ζήσουμε γι' αυτό. Κύριε Καμένη, είναι οι ψηφοφόροι, οι δικοί σας, αυτοί που έρχονται στο πολιτικό σας γραφείο, αυτούς που γνωρίζετε κτλ. Τι σας λένε αυτό το διάστημα, σας πιέζουν να προσεγγίσετε κάποια παράταξη, κάποιο κόμμα, να κάνετε ενδεχομένως κάποια δική σας κίνηση? Ποια είναι τα επόμενα βήματα τα δικά σας? Γιατί πολλοί συνδέουν την αποχώρηση από το Τσανέλ και από την συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, δεν είναι υπερβολή και αυτά θα βγουν κάποια μέρα γιατί θα μαζεύω όλα. Έχω κάποιες λίγες χιλιάδες μηνύματα σε όλους τους λογαριασμούς των email και στο κινητό και στο Viber. Ναι. Δεν τα προλαβαίνω, έχει καταστραφεί το κινητό μου. Mm-hmm. Από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά, από όλο τον κόσμο. Στο γραφείο παίρνουν άνθρωποι και κλαίνε, γιαγιάδες, μεγάλοι άνθρωποι, τα κορίτσια στο γραφείο δεν μπορούν να το διαχειριστούν, δεν είχαν και την εμπειρία. Κλαίνε οι άνθρωποι για τη Μακεδονία στο τηλέφωνο, είναι πολύ συγκινημένοι. Εγώ δεν περίμενα να έχει αυτό τον αντίκτυπο αυτό που έκανα. Πολλούς τους ευαισθητοποίησα ότι έκανα το σταυρό μου. Τώρα τα λέω, λες και το έκανα επειδή δεν έκανε κάτι. Έτσι είμαι. Εγώ απλώς αυτό ευαισθητοποίησε πολύ κόσμο, ο οποίος παίρνει τηλέφωνο για να με στηρίξει σε ό,τι κάνω. Λέω, παιδιά, δεν θα κάνω. Δεν έχω προλάβει να σκεφτώ τίποτα. Ούτε συζητάω με κανέναν. Υπάρχουν προτροπές για να γίνει κίνηση αυτόνομη. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ομογενείς κυρίως, που θα στηρίξουν. Αρκετοί λένε να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι σχεδόν, το 90% θα έλεγα, 95% συντριπτική πλειοψηφία, το να μην παραδώσουν είτε την έδρα, τη βουλευτική ή την αντιπροεδρία μετά, εφόσον έμαθαν τι συνέβη και με αυτό το ζήτημα, είναι μηνύματα συγκινητικά. Δημητρή, επειδή έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ και με έχουν πάρει και οι Μητροπολίτες από την περιοχή σας που δεν τους γνωρίζω τους ανθρώπους. Και προς τιμή μου δηλαδή, να με ευλογήσουν που είναι μπράβο παιδί μου και έδειξες μια εντυμότητα και ένα... Εγώ θα σου διαβάσω, δεν το συνηθίζω και συγγνώμη για τον Νικό γιατί πλέον γνωριζόμαστε. Ναι. Θα σου διαβάσω μήνυμα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ακροατής και είναι σοβαρός, πραγματικά είναι σοβαρός άνθρωπος και είναι και, και πολύ διαβασμένος. Γράφει με αφορμή, έχω διάφορα μηνύματα αλλά αυτό το ξεχωρίζω. Λέει, πάρα πολύ καλός ο Καμένος, τι δουλειά απορώ είχε με τους Ανέλ. Να το απαντήσω. Δεν ξέρω αν νιώθεις την ανάγκη, κάντε. Όχι. Δεν είμαι επαγγελματίας στην πολιτική. Δεν επέλεξα. Με επέλεξαν φιλικά. Τώρα μην τα πω με το τηλέφωνο το πώς και το γιατί. Κατά τύχη. Εγώ αποφάσισα να γίνω ελεκτής ένα βράδυ μιας Παρασκευής. Με πείσαν κάποιοι πάλι της Βουλής. Ενώ είχα πει όχι. Και έτρεχα το βράδυ εδώ στην Όφωνος να βγάλω παράβολο και μια ληξιαρχική πράξη για να κάνω τα χαρτιά μου 9 ώρα το βράδυ και έλεγε στις 12 η διορία. Και μετά έδωσα τη μάχη, εντάξει, με τους γάβρους εδώ κάτω, στον Πειραιά, που είμαι και Ολυμπιακός, με τους φίλους τους Μανιάτες, με όλο τον κόσμο, με το λόγο μου, έκανα μια περιοδία και βγήκα. Και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη. Βαζελάκους δεν έχεις. Βαζελάκους δεν έχεις. Έχουμε λίγους, έχουμε αγκρίδες, έχουμε πολλούς. Και παουξίδες έχουμε, αλλά τώρα με το θέμα ποιο είναι. Η τώρα περισσότεροι παουξίδες να πεις. Είναι όλοι από τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή έχω 300-400 αιτήματα φιλίας στο Facebook, άνοιξα και άλλο λογαριασμό γιατί γέμισαν. Οι οποίοι είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, με σημαίες του ΠΑΟΚ απάνω κτλ. Και βλέπεις ότι δεν υπάρχει ομάδα στο εθνικό. Και αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό στο τέλος της ημέρας. Ναι, η αλήθεια είναι, αν θες να... κάποιος να πει, ένας που μου κάνει έτοιμα φιλίας που έχει τη σημαία του ΠΑΟΚ, εγώ έχω φωτογραφία στο Facebook που είμαι στο μπάσκετ, στον Ολυμπιακό. Θα μπορούσα να πει τι να του κάνω έτοιμα. Καλά τα λέει, αλλά είναι γάβρος. Και όμως βλέπεις ότι το κάνει πάνω από κόμμα, πάνω από ομάδα. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το σκοπιανό, και θα απαντήσω αυτό που είπες, ναι, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν έχουν κατανοήσει ακόμα τι έχει συμβεί. Δεν έχουν κατανοήσει σιγά σιγά, έχει πέρασει μια εβδομάδα. Όταν θα αρχίσει τα εμπορικά σήματα, όταν θα αρχίσει, ήδη πρέπει να ξεκινήσει το άνθρωπο 8 το θέμα των βιβλίων και της επιτροπής αυτής, ξεκινάει άσχετα με τις κυρώσεις των συμβάσεων και σταματάει αν δεν προχωρήσουν οι συμβάσεις. Δηλαδή θα ξεκινήσει η διαδικασία να δούμε τα βιβλία μας. Να ξαναγράψουμε την ιστορία μας. Δυστυχώς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες έγιναν τον αγκαίο καλό του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτίστηκαν, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ τις αγκαλιές και τις γραβάτες. Εγώ, μα το Θεός το λέω, δεν θα πήγαινα και να μην με είχαν διαγράψει. Δεν είναι η γιορτή, που ξέρω και 10 δράμια οικονομικά, ούτε είναι η γιορτή τον Αύγουστο. Έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος οικονομικά, τον έχουμε ταλαιπωρήσει. Πάντως, δηλαδή θέλει λίγο προσοχή, όχι αμετροέπεια, όχι γέλια. Έχουμε δύο χμαλώτους απέναντι, δίνουμε τη Μακεδονία, ματώνει ο κόσμος η καρδιά του. Δεν μπορείς να γελάς τώρα και να κάνεις πάρτι που πήρες 10 χρόνια επιμήκυνση και το 32 θα έχεις να δώσεις 90 δις και θα ψάχνεσαι.
Μάλιστα. Να σε ξαναστείλουν όλα 10 χρόνια μετά. Δημήτρη, έχουμε ξεφύγει λίγο από τον χρόνο γιατί πήγε, πέρασε τις 10. Πολύ ενδιαφέρουσα πάντα, κουβέντα. Πάντα. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν είσαι Θεσσαλονίκη, ξέρεις πολύ καλά ότι είμαστε φιλόξενοι. Θα έρθω να με ευλογήσετε. Εμείς θα σε ευλογήσουμε. Πάντως, ήσουν άδικο σε κάτι από όλη την κουβέντα. Τι. Όχι εσύ. Του πάει η γραβάτα. Εντάξει, το θέμα είναι να τη φορά. Πάει, έλα, χολιγουντιανός. Σαν το Ρέντσι. Τη φοράμε από 26, φτάσαμε 52. Δεν σου πάει γραβάτα, συμβγάλει την άλλη. Να σε καλά, γεια. Φιλιά, καλημέρα. Focus 103,6.